Προεδρία του Ιράν για δεύτερη φορά ανέλαβε και επίσημα ο μετριοπαθής Χασάν Ρουχανί. Η ορκομοσία τελέστηκε παρουσία ξένων αντιπροσωπιών, καθώς και της ΗΠΑ της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια Φεντέρικα Μογκερίνη. Το Ιράν δεν θα είναι αυτό που θα παραβιάσει πρώτο τη συμφωνία για τα πυρηνικά, είπε ο Ρουχανί στην ομιλία του. Δεν θα παραμείνει όμως αδρανές ενάντια στη μη συμμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν απευθυνόμαστε στους αρχάριους του πολιτικού κόσμου, αλλά στους βετεράνους. Τους λέμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε την εμπειρία της δεκαετούς συμφωνίας για το Ιράν ένα πρότυπο για τις διεθνείς σχέσεις και τους νόμους. Αυτή η εξαίρεση μπορεί να γίνει ο κανόνας. Στην πρώτη του ομιλία, ο Χασάν Ρουχανί στράφηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τον κατηγόρησε ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει η Τεχεράνη με τη διεθνή κοινότητα για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Χασάν Ρουχανί έχει το πολύ 2 εβδομάδες στη διάθεσή του για το σχηματισμό κυβέρνησης. Ένα ζήτημα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η πρώτη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει. Η αρχή της δεύτερης θητείας του Ρουχανί συνέπεσε και με τις παλαινοδίες για τη δεκαετή συμφωνία, το σημαντικότερο επίτευγμα του Ιράν στην εξωτερική πολιτική, κάτι που φαίνεται να διαταράσσεται από την κυβέρνηση Τραμπ.